Και πάντα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη. Είναι συγκοινωνιολόγος. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλουμε πάντα να βάζουμε σε εσάς, κύριε Κωνσταντινίδη, και είναι κάτι το οποίο είναι αυτό το γαμώτο που λες πολλές φορές. Είσαι στον Κηφισό. Βλέπεις μια ουρά. Είσαι στην ουρά του Κηφισό. Και λες τώρα θα έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Περνάς από το γη και λέει, μαθαίνεις ότι υπάρχει ένα ακινητοποιημένο όχημα. Και για ένα όχημα ακινητοποιημένο μπορεί να βρεθούν ουρές χιλιόμετρων. Σε δρόμο το οποίο είναι και ταχύτητα κυκλοφορία και προφανώς και πολλές λωρίδες. Δεν είναι μία λωρίδα, να πεις ότι εντάξει, okay, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί όλο αυτό, και γιατί πάντα κολλάει Κηφισός? Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε λίγο το εξής, ότι η λεωφόρος Κηφισός είναι ο χειρότερος οδικός άξονας της χώρας. Κάτι το οποίο εμπειρικά το καταλαβαίνουν οι πολίτες, το επιβεβαιώνουμε και εμείς επιστημονικά. Ένας κακοσχεδιασμένος άξονας, με προδιαγραφές δεκαετίας του 90. Και έχει διάφορα προβλήματα, τα οποία πάλι εμπειρικά οι οδηγοί τα προσεγγίζουν, αλλά εμείς μεθοδολογικά ας τα κατατάξουμε λίγο πιο καθαρά. Το ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Κηφισός είναι το υψηλό ποσοστό των βαρέων οχημάτων. Έτσι η επιρρέπειά του όταν ακινητοποιείται κάτι, εάν αυτό είναι και βαρύ όχημα, τότε η εκαθάριση παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Εξυπηρετεί χρόνο, σταθμό λεωφορείων, γιατί την Λαχαναγορά, εξυπηρετεί πάρα πολλά βαριά οχήματα. Ακριβώς. Ναι. Γιατί παίρνει πολύ χρόνο η εκαθάριση ενός ακινητοποιημένου αυτοκίνητου που θα σταματήσει στο Κηφισό? Γιατί το σέρβις του Κηφισού δεν είναι αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε στην Αττική Οδό, που έχουμε τις διαχειριστικές εταιρείες και τα λοιπά, με εξοπλισμό του φορέα διαχείρισης, με εταιρεία οδικής βοήθειας και τα λοιπά. Και επειδή ο Κηφισός, έτσι κι αλλιώς ως προβληματικός άξονας, το να απομακρύνει σε ένα όχημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα του Κηφισού είναι ότι η γεωμετρία του είναι γεωμετρία κακή. Η αλληλουχία λωρίδων από 3 σε 4 λωρίδες και το αντίστροφο, και σε πολλά σημεία αυτό να επαναλαμβάνεται δημιουργώντας το φαινόμενο του bottleneck, όπως λέμε, δηλαδή του σημείου λαιμού του μπουκαλιού, είναι ό,τι χειρότερο για έναν οδικό άξονα. Καλύτερα δεν είναι ο οδικός άξονας να είναι μόνο 3 λωρίδες, ναι, παρά να αλλάξει την ταξίδι 3 και 4 λωρίδων. Αυτά όμως είναι προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με ένα ακόμα, πώς να το πω, και με ένα lifting της λεωφόρου. Και το τρίτο θέμα είναι η οδηγική συμπεριφορά, δηλαδή η συμπεριφορά δική μας. Πολλά από τα κινητοποιημένα αυτοκίνητα που λέτε, πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι οφείλονται στην έλλειψη, ας πούμε, βενζίνης. Μένει ο άλλος από βενζίνη, ας πούμε, στην Κηφισό. Ναι. Ή η κακή χρήση των λωρίδων έκτακτης ανάγκης, οι οποίες πάντα καταλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία, ενώ πρέπει να υπάρχουν ως ριζέρβα ανάγκης. Να καταλάβετε ότι την ημέρα 150.000 οχήματα διέρχονται και προς 2 φορές στην λεωφόρο Κηφισού. Άρα λοιπόν, αν πρέπει να το. Και βεβαίως σήμερα, παραδείγματος χάρη που βρέχει, όλα αυτά που αναφέρουμε επιτείνονται περίπου στο διπλάσιο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή, να καταλάβετε, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή το γνωρίζουν όλοι και χρησιμοποιούν όλοι τον Κηφισό καθημερινά και χιλιάδες αυτοκίνητα, αυτή την ώρα η κίνηση πιάνει από κάτω, εδώ, νωρίς από το Αιγάλεο. Το μποτιλιάρισμα πιάνει πια από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, εκεί στο λαιμομπούκαλο που λέει και ο φίλος μου Κώλλιο Μιχάλης. Και ανεβαίνει. Αυτό που λέγατε κι εσείς. Ανεβαίνει λίγο παραπάνω η κίνηση, αυξημένη κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και φτάνει μέχρι Αττική Οδό. Και στο ρεύμα καθόδου αυτή τη στιγμή, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει κίνηση από την Κηφισιά, κίνηση, και πιάνει από την Αττική Οδό και μετά κατά αναδιαστήματα. Μέχρι το Ρέντι, μέχρι εδώ κάτω μάλλον, μέχρι το Φάληρο φτάνει. Κύριε Κολοκυθά, στην άνοδο, στον κόμβο Αχαρνών, κάτι το ξέρουν και όλοι οι οδηγοί που περνούν καθημερινά, εκεί υπάρχει ένας κόβος. Αυτός ο κόβος έχει 3 λωρίδες και ενώ είναι σαφές ότι με μία παρέμβαση έξυπνη μπορεί ο κόβος αυτός, ας πούμε, να παραλάβει και δεν τα τη λωρίδα, είναι παραδείγματος χάρη ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να εντοπιστεί άμεσα. Θέλω να πω για τον κόσμο μας ότι η διαχείριση της λεωφόρου Κηφισού ανήκει στην περιφέρεια. Εδώ ανάγεται και ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά τη χώρα. Ότι δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει πλήρως το μεγάλο ζήτημα της αρμοδιότητας του οδικού δικτύου. Αλλά, όπως λέμε πολύ συχνά. Ήμουν ανιός και γέρασα, κύριε Κωνσταντινίδη.
Τα ίδια συζητάμε όλα τα χρόνια. Ναι. Δύο παρακείμενοι δρόμοι, ο ένας είναι του Δήμου, ο άλλος είναι της περιφέρειας και παραδίπλα θα βρεις τον δρόμο του υπεχόδε. Παρ' όλα αυτά έχω δει και εξαγγελίες του Υπουργού για τον ηλιοφόρο και φυσό να βοηθήσει την περιφέρεια, αλλά αυτά τα τελευταία χρόνια, ενώ μετά την πανδημία είχαμε μία αναβάθμιση της κρίσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, δεν βλέπω να υπάρχει ένα άμεσο σχέδιο, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές, δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Ενώ απαιτείται άμεσα. Θα σας πω επίσης και για τους εργατές μας σε όλη την Ελλάδα, ότι η λεωφόρος Κηφισού και η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, για να τη συγκρίνω με έναν άλλον αστικό δρόμο μιας άλλης πόλης, είναι δύο πανομοιότυποι κακής γεωμετρίας και σχεδιασμού δρόμοι της δεκαετίας του 90, που τους έχει ξεπεράσει η εποχή και πρέπει. Θέλουν φρεσκάρισμα και νέο σχέδιο δηλαδή. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ο συγγενολόγος, ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης.